Είμαστε κοντά σε μια παγκόσμια πυρηνική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και ΝΑΤΟ, πιο κοντά από ό,τι πολλοί πιστεύουν. Αυτό ουσιαστικά ανέφερε ένα ενεργή Αμερικανό αντινάβαρχο, μιλώντα σε γερουσίαστε, με ένα τόνο πολύ δραματικό, αποκαλύπτοντα για πρώτη φορά μετά τη σοβαρότατη κρίση τη Κούβα το 1962. Το περιβάλλον ασφαλεία είναι το πιο επικίνδυνο που έχω δει τα τελευταία 40 χρόνια που φοράω στο Λίπ, προειδοποίησε ο Αμερικανό Νάβαρχο Τζον Ακουιλίνο. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει μια τέτοιου είδου απειλή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τόνισε ο ίδιο. Το γεγονός ότι η άσκηση του ΝΑΤΟ με την επωνυμία Ακλόνιτος Υπερασπιστής είναι η μεγαλύτερης κλίμακας στρατιωτική άσκηση από τον ψυχρό πόλεμο και θα διαρκέσει μέχρι το Μάιο του 2024, αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ ξέρουν τι έρχεται και προετοιμάζουν και τους συμμάχους τους. Όλοι με μισόλογα και μη προετοιμάζουν την Ευρώπη για παγκόσμια σύγκρουση. Η μεγάλη διαφορά με έναν χρόνο πριν, θα έλεγα, είναι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν συμβεί στι ένοπλε δυνάμει και στου αμυντικού οργανισμού. Αυτό που δεν έχει συμβεί είναι στι κοινωνίε μα η κατανόηση ότι είναι κάτι περισσότερο από το στρατό που πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί σε μία σύγκρουση ή σε έναν πόλεμο είναι ότι όλη η κοινωνία θα εμπλακεί είτε μας αρέσει είτε όχι. Δεν λέω ότι κάτι θα πάει στραβά αύριο, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε ειρήνη και γι' αυτό έχουμε τα σχέδια, είχε δηλώσει ο Ναύαρχος Ρομπάουερ, πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ. Ο Βρετανικό στρατό θα μπορούσε να αντέξει μόνο δύο μήνε στη μάχη με το Ρωσικό στρατό σε περίπτωση πιθανή σύγκρουση, γράφει η εφημερίδα Telegraph, αναφερόμενη σε Βρετανού στρατιωτικού αξιωματούχου. Ο πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για το στρατό Μαρκ Φρανσουά, ανέφερε: Η Βρετανία δεν θα άντυχε περισσότερο από δύο μήνε σε μια ολοκληρωτική σύγκρουση με τη Ρωσία, επειδή δεν έχουμε αποθέματα πυρομαχικών και όπλων και αυτό είναι αλήθεια. Ο υπαρχηγό του Βρετανικού Επιτελείου, Ρόμπερτ Μαγκουέν, απάντησε θετικά, αναφέρει το δημοσίευμα. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι και άλλοι εκπρόσωποι του Βρετανικού στρατού επιβεβαίωσαν ότι το Λονδίνο δεν θα μπορούσε να διεξάγει πόλεμο για μεγάλο χρονικό διάστημα σε περίπτωση σύγκρουση λόγω τη μείωση των δαπανών και του ανεπαρκού αριθμού στρατιωτών. Να το Ρωσία και Κίνα, λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων, βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουση. Για τον λόγο αυτό, επικρατεί πυρετό διαβουλεύσεων για την ανασυγκρότηση τη αμυντική βιομηχανία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία φτάνει μέχρι και την Ελλάδα, που προετοιμάζεται μετά εισηγήσει του ΝΑΤΟ να ενεργοποιήσει τη δική της πολεμική βιομηχανία με αφορμή την Ουκρανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερε εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.